βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Η κυρία Φωτεινή Πιπηλή, έμαθα ότι ξενυχτήσατε. 6 ώρα το πρωί σας πήρε, κυρία Πιπηλή, για να μάθετε τα καλά νέα. Όχι, ακριβώς επειδή γνωρίζω τη διαδικασία του εκλογικού νόμου, ήθελα να σιγουρευτώ. Δεν σας κρύβω ότι ο κάθε βουλευτής που δεν είναι επαγγελματίας βουλευτής έχει και 50% πιθανότητες, όσο σίγουρο και αν τον δίνουν, 50% πιθανότητες ότι θα χάσει την έδρα, οπότε δεν είναι και καμία άγρια νύχτα. Απλώς ήθελα να σιγουρευτώ με την ολοκλήρωση του επικρατείας. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια, να πούμε καλή θητεία. Επιστρέφετε στην Βουλή μετά από πόσα χρόνια εκτός. Τέσσερα ή παραπάνω. Τέσσερα και μισή. Τέσσερα το 15 δεν εκλέχθηκα. Μάλιστα. Εκλέχθηκα το 7, το 9 και το 12. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλή θητεία, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Τώρα, επειδή άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης είστε και ξέρετε. Και παιδί της ΕΡΤ. Ήθελα να ρωτήσω για αυτό το πολύ βαρύ πρωτοσέλιδο που έχει σήμερα η Αυγή και χαρακτηρίζει τη χώρα Βόρειο Κορέα, επειδή η ΕΡΤ, το ΑΠΕ και η ΕΥΠ με βάση το προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης μεταφέρονται στον Πρωθυπουργό. Είναι πολύ σκληρή η κριτική που ασκεί η Αυγή και μάλιστα άκουσα σήμερα και τον κύριο Πάνο Ρήγα, που είναι ένα από τα σχετικά ήπια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, να επιδοτεί αυτό το πρωτοσέλιδο και να λέει ότι έχει δίκιο η Αυγή. Κοιτάξτε, δικαίωμα της Αυγής να βγάζει όσο σκληρά πρωτοσέλιδα και να θέλει. Απλώς δεν καταλαβαίνει ότι στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού αυτό το πρωτοσέλιδο προκαλεί γέλωτα, διότι όταν έχεις Ακριβοπούλου, Καψόχα και Σεραφείμ Κοντρότσο επί 4 χρόνια, νομίζω ότι είναι λίγο αστείο να μιλάς για Βόρειο Κορέα. Μην ξεχνάμε ότι είχε γίνει γελιογραφία, ειδικά η συνάδελφος η κυρία Ακριβοπούλου, στο ρόλο της βορειοκορεάτισσας κεντρικής παρουσιάστριας της τηλεόρασης εκεί. Και τώρα φαίνεται ότι σας πληρώνουν και αυτοί με το ίδιο νόμισμα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα παρελθόν το οποίο το μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, ακριβώς αυτό το παρελθόν, είναι που το οδήγησε στο να επιλέξει τη διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα με αυτοδυναμία. Άρα μην χάνουμε χρόνο. Αυτό που έχει σημασία είναι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι πάντοτε στο πολίτευμα που έχουμε εμείς, όπου ο πρώτος είναι ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν είναι προεδρικό το πολίτευμα, ο πρώτος λοιπόν είναι ο Πρωθυπουργός. Την ευθύνη, αποκλειστικά την ευθύνη του συνόλου του κυβερνητικού έργου, με το δικό μας πολίτευμα την έχει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν αυτούς τους τρεις πολύ ευαίσθητους και προβληματικούς τομείς είναι λογικό στην πρώτη φάση, μέχρι να τοποθετηθεί με διαδικασίες, να τοποθετηθεί η νέα διοίκηση, δηλαδή και στην ΕΤ και στο ΑΠΕ και στην ΕΥΠ, είναι λογικό να την πάρει στα χέρια του, να επεξεργαστεί με τους συνεργάτες του, τους εξειδικευμένους, πώς θα γίνει η διάρθρωση και κυρίως η αναδιάρθρωση αυτών των τριών φορέων του δημοσίου. Είναι καθαρά κρατικές υπηρεσίες, έτσι. Είναι η εκπροσώπηση επικοινωνιακή και της ασφάλειας του κράτους. Και εν συνεχεία, εκεί που θα μπορέσει κανείς να ασκήσει κριτική, αν του δοθούν οι αφορμές, είναι στη στελέχωση και στον τρόπο λειτουργίας. Η ΕΡΤ πάντα ήταν ένα παραμάγαζο διαχρονικά. Εγώ την εγκατέλειψα ακριβώς επειδή υποτίθεται, το 91. Υποτίθεται ότι οι αλλαγές έγιναν για να μην συνεχίσει να είναι παραμάγαζο, έτσι, ναι, δεν είναι? Δεν έγιναν όμως, και με το ΣΥΡΙΖΑ πλέον το ξεφτυλίσαμε τελείως, κύριε Τάχη. Όχι, λέω με εσάς τώρα. Δεν ακούω. Δεν λέω με το ΣΥΡΙΖΑ, λέω με την δική σας κυβέρνηση. Υποτίθεται ότι αυτό θα πρέπει να σταματήσει να είναι παραμάγαζο, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό σας εξηγώ. Η ΕΡΤ, η ΕΥΠ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο είναι βαθιά κρατικές εκ της συστάσεώς τους, γιατί εξυπηρετούν το κράτος, όχι την κυβέρνηση. Ναι. Βαθιά κρατικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Είναι ή δεν είναι? Δεν μπορεί δηλαδή το Πρακτορείο Ειδήσεων να φιλοξενεί μονίμως ή να προσλαμβάνει μονίμως όλα τα κομματικά στελέχη. Αν λοιπόν συνεχίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να κάνει τα ίδια, να ασκηθεί η κριτική. Μάλιστα.
Είναι σαφές. Πρώτη και καλύτερη, εγώ θα κάνω κριτική, όπως έκανα κριτική πάντα στην ΕΔ, γι' αυτό και την παράτησα και έφυγα και την κατάγγειλα το 91 ότι είναι παραμάγαζο. Το κρατάμε λοιπόν αυτό για να δούμε πώς θα στελεχωθεί και η δημόσια τηλεόραση και το ΑΠΕ. Πώς θα διαρθρωθεί. Και πώς θα διαρθρωθεί για να δούμε αν πρέπει να κάνουμε κριτική ή όχι. Μπράβο. Επίσης θυμίζουν διάφοροι έτσι εδώ χρήστες του Twitter που προφανώς πρόσκυνται στο ΣΥΡΙΖΑ ότι είχατε κάνει κριτική και μάλιστα λέγατε ότι ο Νίκος Παπάς θα ελέγχει τα email μας όταν η ΕΕΠ είχε περάσει τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και λένε τώρα μήπως θα ελέγχει η Νέα Δημοκρατία τα email μας. Όλα θα εξαρτηθούν, επαναλαμβάνω. Υπάρχει τώρα ένα κλίμα από την ΙΤΑ, ξέρετε, είδα πολλούς ανθρώπους, οδηγεί σε εκρήξεις θυμού, οργής και απογοήτευση. Mm-hmm. Όλα όμως, κύριε Τάκη, θα κριθούν με τη διάρθρωση και τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, να ξαναγυρίσουμε στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ αναμφιβόλως εξακολουθεί παρά τα προβλήματα να έχει και δυναμικό, ειδικά στο τεχνικό τομέα, αλλά και στο δημοκό. Είναι η δημόσια τηλεόραση πέρα από όλα τα άλλα τώρα. Μπράβο. Δεν υπάρχει καμία άρα αμφιβολία λοιπόν, προς αυτό. Μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες και η μάχη του Twitch, στην οποία εγώ, όπως ξέρετε, δεν έχω εμπλακεί, γενικά από πεποίθηση. Η μάχη του Twitch είναι μία μάχη που συνήθως περνάει και φεύγει. Είναι προφανώς, πολύ επίμερη μάχη. Το θέμα δεν είναι το Twitter, το θέμα είναι τώρα το πρωτοσέλιδο της Αυγής που δείχνει και ένα κλίμα του πώς θα κινηθεί η αντιπολίτευση και πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και σε επίπεδο κυβερνητικών δηλώσεων. Γι' αυτό κάνουμε τη συζήτηση. Ναι, κύριε Τάκη, όταν θες. Διότι όταν με το καλημέρα σας λένε Βόρειο Κορέα, καταλαβαίνετε όχι τι έχει να γίνει αργότερα. Με το καλημέρα σας, πριν ορκιστήκαν η κυβέρνηση, εγώ βρέθηκα με την κυρία Νίνα Κασιμάτη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β' Πειραιώς. Ναι. Βρέθηκα χθες στην εκπομπή Ατέριαση στην τηλεόραση του Sky. Μάλιστα. Είπε λοιπόν απροκάλυπτα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική που επιλέγει είναι να κατέβει στους δρόμους. Το ίδιο έμαθα μετά ότι είπε και ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, ο οποίος επιλέγει είναι στο αυτό, δυτικό αλλά τομέα. Το ίδιο. Άρα λοιπόν δεν με εκπλήσει τίποτε. Μάλιστα. Τώρα αυτό που περιμένω εγώ είναι να ανταποκριθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτά τα οποία περιμένει ο κόσμος, δηλαδή να βάλει τάξη και σειρά στην οικονομία, να δοθεί ελπίδα άμεση για να έρθουν οι επενδύσεις και το μεταρρυθμιστικό στη φορολογία, ώστε να μην φεύγουν ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις στο εξωτερικό λόγω σφαγής φορολογικής, να βάλει τάξη και σειρά στα θέματα παιδείας και να γίνουμε μια κανονική μάλιστα ευρωπαϊκή χώρα. Αλλά είναι τώρα μία μέρα μετά την ορκομοσία της κυβέρνησης. Σας λέω, είναι η μάχη του Twitter και των εντυπώσεων που αυτές είναι προσωρινές. Μάλιστα. Είναι εφήμερες, λέτε. Και ένα τελευταίο σχόλιο σας θα ήθελα για την μεγάλη συμμετοχή τεχνοκρατών σε ρόλο υφυπουργών στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι προσωπικά εμένα με ικανοποίησε, έτσι κι αλλιώς, θα σας εξηγήσω γιατί. Και δεύτερον, ο κύριος Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει αρκετά πριν τις εκλογές και με πολύ πιο έντονο και σαφές πρόσημο πριν την εβδομάδα των εκλογών. Δεν είχε πει για ολιγομελές κυβερνητικό σχήμα, γιατί γι' αυτό είναι μια μυθολογία. Δυστυχώς είχε υποθεί. Αν όχι από τον ίδιο, είχε υποθεί. Δεν είχε υποθεί, κοιτάξτε. Είχε υποθεί από το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, εγώ κοιτάω ως πρόθεση, είχε πει ως πρόεδρος του κόμματος. Είχε πει, θα κάνω μία κυβέρνηση η οποία θα έχει λιγότερους μεν υπουργούς, αλλά θα έχει αρκετούς υφυπουργούς και θα έχει και τεχνοκρατικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Και για να ξεκαθαρίζουμε, το στίγμα το δίνουν οι πολιτικοί. Mm-hmm. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι υπουργοί είδατε ότι έχουν σαφές στίγμα του τι θέλει ο πρόεδρος της κυβέρνησης. Οι υφυπουργοί είναι οι τρεχαλατζίδες να υλοποιήσουν την πολιτική μάλιστα γραμμή. Mm-hmm. Και όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουμε, κύριε Τάκη, είναι θέμα διάρθρωσης του κράτους. Μάλιστα. Τη διάρθρωση του κράτους σαφώς και θα την κάνει την π.χ. την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ο κύριος Πιερακάκης. Δεν θα την κάνω εγώ αν γινόμουν υπουργός.
Η άσχετη, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άμα δείτε δηλαδή τα βιογραφικά αυτών των ανθρώπων, όλοι δούλευαν, εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα. Σωστό, δίκιο είναι αυτό. Απλά ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι στην πολιτική φυσικά μετράει το βιογραφικό, αλλά δεν μετράει πάντα. Διότι υπάρχουν πολύ λαμπρά βιογραφικά που στην πολιτική αποτυγχάνουν ικτρά. Ή το αντίθετο. Όχι όμως στο τεχνοκρατικό. Στο τεχνοκρατικό, όχι. Τεχνοκρατικά, αυτός που ξέρει οικονομικά και έχει δουλέψει στο εξωτερικό σε παγκόσμιους οργανισμούς, αυτό που θα το αναθέσει ο πολιτικός υπουργός του, τουλάχιστον αυτό θα το βγάλει εις πέρας. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τα πρώτα δείγματα γραφής, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ νωρίς όπως και εσείς είπατε, μόλις χθες ορκίστηκαν οι υπουργοί, για να μπορούμε να έχουμε μια εγώ πιο συνολική εικόνα και να κάνουμε σημασία και την κριτική μας. Ναι. Κύριε Τάκη, αν μου επιτρέπετε να εξάρω τη σημασία της τοποθέτησης αφενός του κυρίου Στέλιου Πέτσα στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση δημόσιου λειτουργού, ο κύριος Πέτσας, όποιος δει το βιογραφικό του, και της κυρίας Λίνας Μενδώνη στο Υπουργό Πολιτισμού, που επιγραμματικά λέμε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ναι, βέβαια, σε αυτό σας γίνεται μια κριτική. Τώρα βλέπω και τον κύριο Μπαλάφα στο Sky να λέει ότι όταν εμείς παίρναμε στελέχη από το Πασόκ, μας έλεγαν ότι παίρνουμε ρετάλια. Τώρα που τα παίρνει η Νέα Δημοκρατία είναι καλή. Εξαρτάται τι ρετάλια. Γιατί άμα παίρνεις ανενεργούς και ανεπάγγελτους, επειδή επάγγελμά τους είχαν μόνο ότι περάσαν από το Πασόκ, φυσικά εξακολουθούμε να τους λέμε ρετάλια. Η κυρία Λίνα Μενδώνη, για όνομα του Θεού, καριέρα δεν έκανε. Εγώ δεν τη γνωρίζω καθόλου προσωπικά, προσέξτε. Η κυρία Λίνα Μενδώνη είναι το βαθύ πρόσωπο αυτού του απαραίτητου παράγοντα που πρέπει να είναι όμως και για την ανάπτυξη του τόπου, όχι μόνο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ίδια έχει βαθιά εμπειρία ως αρχαιολόγος με διεθνή πανεπιστημιακή έτσι. Θυμάμαι, είχε εμπλακεί και στην ιστορία της Αμφίπολης. Όχι μόνο, η κυρία Μενδώνη επιτέλους θα λύσει το πρόβλημα ότι το ελληνικό, είναι αρχαιολογικό δάσος. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί ξέρει το μηχανισμό του Υπουργείου. Ωραία. Τόσα χρόνια Γενική Γραμματέα κάτι έκανε. Περιμένουμε να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πιπηλή. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.